Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον 24χρονο μεσοεπιθετικό του Ηρόδοτου, τον Θέμη Ποτουρίδη. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Θέμης έχει αγωνιστεί στην Under 17 του Ολυμπιακού, στο Φωστήρα, στην Προοδευτική, Τριγλία Ραφίνας, ΠΑΕ Χανιά, Αιωλικό, Αθλητικό Όμιλο Υπάτου και φέτος Θέμη στον Ηρόδοτο, στη Γάμα Εθνική. Πώς και επέλεξες να αγωνιστείς φέτος στον Ηρόδοτο? Σίγουρα οι άνθρωποι μου κάνανε μια πολύ καλή πρόταση. Το όνομα του Ηρόδοτου βοήθησε ώστε να πω πιο εύκολα το ναι. Θεωρώ πως είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και έχουμε φτιάξει ένα καλό σύνολο που πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα καταφέρουμε πάρα με την άνοδο. Έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής 4 αγωνιστικές, όπου έχετε 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Για πες μας για τις 4 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Εντάξει, η ομάδα θεωρώ πως ξεκίνησε καλά. Είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, όμως πιστεύω πως στη πορεία όλα θα φτιάξουν. Συμβαίνουν αυτά και προχωράμε. Πώς είναι η συνεργασία σου με τη διοίκηση της ομάδας, πώς είναι το κλίμα στο σύλλογο, έτσι, με τα υπόλοιπα παιδιά? Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα, η διοίκηση είναι κοντά μας. Τώρα είναι αυτό το θέμα με τον κορονοϊό που μας ταλαιπωρεί όλους και περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσουμε πρώτα στις προπονήσεις και μετά να ξεκινήσουμε και πάλι το πρωτάθλημα. Θέμη, έχετε πάρει κάποιο πρόγραμμα, έτσι, το οποίο... Ναι, έχει ο κάθε παίχτης ξεχωριστά το πρόγραμμά του και πηγαίνουμε και τρέχουμε, εγώ έρχομαι εδώ πέρα στον Άγιο Κοσμά κάθε μέρα, τον Νίκο μαζί, και κάνουμε αυτό που μας έχει δώσει μέχρι να ξεκινήσουμε. Είσαι σε επικοινωνία με το coach? Ναι, έχουμε και ομαδική συνομιλία όλη η ομάδα, μας στέλνουν το πρόγραμμα εκεί. Με τον coach μιλάμε κάθε μέρα, μας ρωτάει πώς βγήκε το πρόγραμμα. Αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και τον 10ο όμιλο στον οποίο μετέχετε? Ξεχωρίζεις κάποιες άλλες ομάδες, Θέμη? Εντάξει, σίγουρα σε κάθε όμιλο υπάρχουν τα φαβορί. Είναι λίγο διαφορετική η ΓΑΜΑ Εθνική φέτος με τους 10 ομίλους που έχουν φτιαχτεί. Θεωρώ πως εμείς στον όμιλο της Κρήτης είμαστε το μεγάλο φαβορί. Μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση είναι η ΑΕΚ ΣΥΝΚΑ με 12 βαθμούς, ακολουθεί ο Ατσαλιώνιος με 9 και μετά είστε πολλές ομάδες ισόβαθμοι με 7 βαθμούς. Σίγουρα δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι ακόμα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε. Θα δούμε στη συνέχεια. Θέμη, ποια είναι η καλύτερη σου σεζόν μέχρι στιγμής? Καλύτερη σεζόν θεωρώ πως ήταν στον Αιωλικό πριν 2 χρόνια, που η ομάδα πήγε και στα μπαράζ. Πέτυχα 12 τέρματα. Απλά ατυχήσαμε στα μπαράζ με τον Ιωνικό να μην ανέβουμε εμείς και να ανέβουν αυτοί. Εντάξει, συμβαίνουν αυτοί. Ποιες άλλες ομάδες έτσι έχεις ξεχωρίσει στην καριέρα σου από τις υπόλοιπες που έχεις αγωνιστεί? Εντάξει, σίγουρα ο Φωστήρας είναι ομάδα με μεγάλο όνομα. Τώρα, Θέμη, έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, να δούμε και πότε θα έχουμε πάλι επανέναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας. Εσύ πώς περνάς το χρόνο σου τώρα, έτσι, και με την καραντίνα? Όπως είπαμε, εκτελείς το πρόγραμμα που σου έχουν δώσει. Ναι. Και μετά καθόμαστε εδώ πέρα, επειδή έχει τη θάλασσα δίπλα, πίνουμε εδώ πέρα τον καφέ μας, αφού δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Κάνω κάποιες ασκήσεις στο σπίτι για να περάσει και εκεί η ώρα, ασκήσεις δύναμης και τα λοιπά. Τίποτα, στο σπίτι, τι να κάνουμε, όπως όλος ο κόσμος, είναι δύσκολα για όλους, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν ήθελες να πεις και δύο λόγια για τον Diego Maradona. Εντάξει, σίγουρα, κατά τη δική μου γνώμη, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και η μεγαλύτερη προσωπικότητα, δηλαδή τον θεωρώ στο μεγαλύτερο ηγέτη που υπήρχε σε ομάδα.
σαν ποδοσφαιριστής. Ηγέτης πάνω απ' όλα, εγώ το χαρακτήριζα ηγέτη. Και από την τωρινή γενιά, ας πούμε, αν σου έλεγα να επιλέξεις Μέση ή Ρονάλντο, ποιος... Θεωρώ πως δεν είναι σωστό να συγκρίνονται αυτοί οι δύο παίχτες. Δηλαδή το επίπεδό τους πραγματικά δεν ξέρω αν ποτέ θα το φτάσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έχω μια μικρή συμπάθεια λίγο παραπάνω στο Μέση. Λόγω ότι το θεωρώ πιο ποδοσφαιρικό, άλλο είναι πιο αθλητικός. Ναι, είναι πιο ποδοσφαιρικός ο Μέση. Και έχουμε δει απίστευτα γκολ από αυτήν και απίστευτα πράγματα γενικά. Ποιο ξένο πρωτάθλημα παρακολουθείς, σου αρέσει περισσότερο? Η Premier League, το Ιταλικό, το Ισπανικό? Το Ισπανικό μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι και Μπαρτσελόνα και... Είσαι Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι, ναι. Τις ελληνικές ομάδες παρακολουθείς, είδες? Παρακολουθώ, ναι, παρακολουθώ, εντάξει. Ποια υποστηρίζω, θέλετε να σας πω? Την ΑΕΚ υποστηρίζω από μικρό παιδί. Όνειρό σου είναι να αγωνιστείς? Μακάρι, τι να πω, μακάρι κάποια στιγμή να μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι η ομάδα μας, η μεγάλη μας αγάπη. Και φέτος το πρωτάθλημα, Θέμη, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Δεν ξέρω... Σίγουρα αυτό φαίνεται και από την τηλεόραση, επηρεάζει το ρυθμό του κάθε αγώνα, το ότι δεν έχει κόσμο στα γήπεδα. Για παράδειγμα έβλεπα προχθές τη Manchester City με τον Ολυμπιακό και έβλεπες μια ηρεμία στο γήπεδο, δηλαδή παίζανε τόσο μεγάλες ομάδες και έβλεπες ένα πράγμα... Πώς να το χαρακτηρίσω, καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει. Τώρα, στον Ηρόδοτο προπονητής ξεκίνησες με τον κύριο Κουρμπανά, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι ο συνεργάτης του? Ναι, ο Ανδρέας, όχι, εντάξει. Εντάξει, ο Ανδρέας έχει πάρα πολλές γνώσεις, είναι κοντά μας, έχουμε σεβασμό προς το πρόσωπό του και θεωρώ πως ήταν μια πολύ καλή επιλογή από τη διοίκηση να συνεχίσουμε με τον Ανδρέα. Ωραία. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο Θέμης Ποτουρίδης στους φιλάθλους του Ηρόδοτου, τι να περιμένουν από εσένα στη συνέχεια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Πάνω απ' όλα να βοηθήσω την ομάδα και να δώσω το 100%, όχι μόνο με τα γκολ μου και με την αγωνιστικότητά μου, αλλά πάνω απ' όλα ναι, να περιμένουν πολλά γκολ, αυτό θα υποσχεθεί. Θέλω να σε ρωτήσω ένα ή δύο γκολ που έχεις πετύχει και ακόμα τα θυμάσαι, τα έχεις ξεχωρίσει στην καριέρα σου. Ένα γκολ που έχω βάλει τότε στην Τριγλία Ραφίνας με τον Εργοτέλη, στο παιχνίδι που χάναμε 1-2 μέχρι το 85 και... Με το δικό σου τέρμα ισοφαρίσατε. Ναι, ισοφαρίσαμε. Τότε ο Εργοτέλης πήρε και το πρωτάθλημα και το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό γκολ. Όπως και ένα γκολ με τον Αιωλικό στη Σαντορίνη με τη Θέλα Καμαρίου, στην οποία έχω αγωνιστεί στο παρελθόν. Το οποίο γκολ βοήθησε στο να πάει η ομάδα και στα μπαράζ τότε, να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Ωραία. Θέμη, να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και το σημαντικότερο. Είστε καλά. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επανέλθουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η αγωνιστική δραστηριότητα. Και να πετύχεις όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα και να βοηθήσεις τον Ηρόδοτο να πραγματοποιήσει τους στόχους του φέτος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.